αίσθηση έχει προκαλέσει στους ειδικού σε θέματα ασφάλειας υπολογιστών ο ισχυρισμό Κινέζων ερευνητών ότι βρήκαν έναν τρόπο να σπάσουν τη συνήθως χρησιμοποιούμενη μορφή online κρυπτογράφησης, κάνοντας χρήση κβαντικών υπολογιστών. Έως τώρα η γενική εκτίμηση ήταν ότι θα έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια προτού η κβαντική τεχνολογία αποτελέσει απειλή για την κρυπτογράφηση των συμβατικών υπολογιστών. Η κινέζικη μέθοδο, που περιγράφεται από 24 Κινέζου ερευνητέ σε επιστημονική προδημοσίευση του στο Arxiv σύμφωνα με του Financial Times, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να σπάσει ο ευρέω διαδεδομένο αλγόριθμο RSA, που στηρίζει τον κύριο όγκο τη σημερινή online κρυπτογράφηση μέσω χρήση ενό κουβαντικού υπολογιστή με 372 qubits. Η Αμερικανική εταιρεία IBM έχει ήδη ανακοινώσει ότι σύντομα θα παρουσιάσει ένα ισχυρότερο κβαντικό υπολογιστικό σύστημα, το Osprey, με 433 qubits. Αν ο κινεζικό ισχυρισμό επιβεβαιωθεί, τότε θα αποτελεί ορόσημο στην ιστορία τη ασφάλεια των υπολογιστών, καθώ σύμφωνα με του ειδικού, οι κυβερνήσει και όχι μόνο, θα μπορούσαν να σπάσουν τα μυστικά των άλλων. Ορισμένοι ειδικοί θεωρούν όμω ότι αν και η κινέζικη μέθοδο φαίνεται βάσιμη στη θεωρία, στην πράξη το εγχείρημα πιθανότατα θα αποδειχθεί πέραν των δυνατοτήτων τη τρέχουσα κβαντική τεχνολογία. Ειδικό το MIT δήλωσε, Από όσο μπορώ να πω, η κινέζικη δημοσίευση δεν είναι λάθο. Πρόσθεσε όμω ότι οι Κινέζοι δεν διευκρινίζουν πόσο γρήγορα μπορεί η κβαντική μέθοδό του να σπάσει την κρυπτογράφηση. Όπω είπε, είναι πιθανό να χρειαστούν εκατομμύρια χρόνια. Άρα πρόσθεσε το πιθανότερο σενάριο είναι ότι τελικά δεν αποτελεί και μεγάλη βελτίωση. Είναι η δεύτερη φορά σε λιγότερο από έναν χρόνο που το πεδίο της ασφάλειας των υπολογιστών μπαίνει σε συναγερμό. Είχε προηγηθεί ο γερμανός μαθηματικός Κλάους Πέτερ Σνόρ, ο οποίος παρουσίασε πέρυσι έναν αλγόριθμο που προέβαλε ως απειλή για τον αλγόριθμο RSA της κρυπτογράφησης.